Κύριος Άδωνης Γεωργιάδης είναι στη σύνδεσή μας αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας μέσα από την Βουλή. Με για το look, κύριε Γεωργιάδη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσαβανίδου. Α, είναι η εικόνα, νομίζω δεν σας έχουμε ξαναδεί. Έτσι, πρώτη φορά σας βλέπω. Είναι καλοκαιρινή, εντάξει, δεν θα κρατήσει για πολύ. Α, εντάξει, θερινό, μια χαρά, μια χαρά. Τι θα γίνει με τα εκλογικά, κύριε Γεωργιάδη, πού πάει το πράγμα τώρα, για πείτε μας. Κοιτάξτε, ο κύριος Τσίπρας αποδεικνύει για άλλη μια φορά πόσο αδίστακτος είναι. Ακούστε, κυρία Τσαβανίδου, γιατί είναι τώρα αδίστακτος. Μας λέει ότι θέλει να καταργήσει τον πόνους των 50 ευρών γιατί το θεωρεί πολιτικά ανήθικο. Το κρατάμε, ένα το κρατούμενο. Όμως ταυτόχρονα θα εξακολουθήσει, λέει, να κυβερνά και να εξαντλήσει την τετραετία χρησιμοποιώντας τον πόνους των 50 ευρών, το οποίο κατά τον ίδιο και κατά τον συνεταίρο των Καμένων είναι πολιτικά ανήθικο. Πώς το εξηγείτε αυτό, κυρία Τσαπανίδου? Τι περιμένετε να κάνει δηλαδή? Ή το πόνους είναι πολιτικά ανήθικο και άρα λέει ψηφίζουμε αλλαγή του εκλογικού νόμου και πάμε σε εκλογές για να έχουμε μια πολιτικά ηθική βουλή, ή εφόσον ο ίδιος με το συνεταίρο του θέλουν να κάτσουν 4 χρόνια στην εξουσία χρησιμοποιώντας τις 50 έδρες μπόνους, τότε προφανώς θεωρούν ότι αυτές οι 50 έδρες δεν είναι και τόσο πολιτικά ανήθικες. Γιατί αν ήταν, αυτό θα σήμαινε ότι η δική τους κυβέρνηση στηρίζεται σε μια ανηθικότητα. Τι του ζητάτε στην δηλαδή, να παραιτηθεί από τις 50 έδρες τώρα? Αν πιστεύει ότι είναι πολιτικά ανήθικες, βεβαίως. Να αν πέσει μόνος του. Αν αλήθεια ότι είναι πολιτικά ανήθικες. Αυτός, μα εκείνος λέει ότι είναι πολιτικά ανήθικες 50 έδρες. Θεωρητικά αν είναι αυτό προχωράει ανήθικες... στην προσπάθεια για αλλαγή του εκλογικού. Συγγνώμη, είναι πολιτικά ανήθικες για τον επόμενο δηλαδή. Όχι πολιτικά ανήθικες για τον ίδιο. Επί της ουσίας πιστεύετε ότι μπορεί να το περάσει το νομοσχέδιο? Φυσικά δεν πιστεύω ότι θα βρει τις 200 έδρες, κυρίως διότι πιστεύω ότι στη Βουλή θα πριτανεύσει η λογική. Εάν ένας τέτοιος νόμος, κυρία Τσαπανίδου, ισχύσει, στην Ελλάδα δεν θα ξαναέχουμε σταθερή κυβέρνηση ούτε μέχρι τη Δευτέρα παρουσία. Και αυτό διότι, εφόσον ψηφιστεί και ισχύσει ένας τέτοιος νόμος, μετά θα έχεις μια Βουλή της τάξης των 10-12 κομμάτων. Αυτό τι θα έχει ως αποτέλεσμα? Θα έχεις μια κυβέρνηση των 4-5 κομμάτων. Αυτό τι θα έχει ως αποτέλεσμα? Ποτέ τα διάφορα μικρά κόμματα δεν θα ψηφίζουν αλλαγή του εκλογικού νόμου για να μειώνονται οι έδρες τους. Και από την άλλη, ποτέ θα μπορεί να έχει μια σταθερή κυβέρνηση, γιατί στα 4-5 κόμματα στην πρώτη δυσκολία θα υπάρχει διάσπαση. Θα γίνει ό,τι έγινε στην Ιταλία τη δεκαετία του 90, που σας υπενθυμίζω ότι με έναν παρόμοιο εκλογικό νόμο η Ιταλία χροκόπησε λόγω του εκλογικού νόμου. Και τελικά εκεί, μετά από ένα πολιτικό χάος το οποίο δημιουργήθηκε, αλλάξαν τον εκλογικό νόμο, αλλά με πολύ μεγάλη ζημία για την Ιταλία. Επί της ουσίας, ο κύριος Τσίπρας, και αυτό το αποδεικνύουν και σχετικές χθεσινές αποκαλύψεις του κυρίου Γκαλμπρέιθ, ανησυχεί. Ανησυχεί πάρα πολύ ότι η επόμενη Βουλή θα κάνει Εξεταστική Επιτροπή, αυτή που τώρα αυτός αρνείται, και μπορεί αυτή η Εξεταστική Επιτροπή, εάν εκεί έρθει ο κύριος Γκαλμπρέιθ και πει αυτά που λέει στο βιβλίο του, εάν έρθει ο κύριος Βαρουφάκης και πει αυτά που λέει στις συνεντεύξεις του, να υπάρχει και ποινική εμπλοκή του κυρίου Τσίπρα και των υπουργών του. Και επειδή αυτό δεν θέλει να το ζήσει, γι' αυτό ακριβώς το λόγο προλαμβάνει και κάνει τι? Θέλει να φτιάξει μια επόμενη Βουλή, στην οποία δεν θα υπάρχει σχετική πλειοψηφία για να τον πάει σε Εξεταστική Επιτροπή. Εσείς αυτό είναι όλο. Την Εξεταστική Επιτροπή αυτή, γιατί τη ζητάτε, κύριε Γεωργιάδη? Μα τώρα σοβαρά μιλάτε. Έχουμε χθες από τον επίσημο σύμβουλο του κυρίου Βαρουφάκη, τον κύριο Γκάλμπρεϊθ, ομολογία ότι σχεδίαζαν πραξικόπημα. Το διαβάσατε? Ότι θα κατέβαινε ο στρατός στους δρόμους, ότι θα καταλάβαναν τις τράπεζες, ότι θα έμπαιναν στα σπίτια και θα έπαιρναν τα ευρώ μας και θα μας τα αντάλλασαν, λέει, με δραχμές. Κύριε Γεωργιάδη, όλα αυτά σε περίπτωση που υπήρχε ένα Grexit. Και αυτό τι πάει να πει? Ότι αν είχαμε Grexit έπρεπε να κάνουν πραξικόπημα? Αν είχαμε Grexit, δεν θα έπρεπε να είσαι. Δηλαδή, είστε έτσι διαφωνείτε... να κάνουν πραξικόπημα στην Ελλάδα? Δεν μισό λεπτάκι. Περιγράφει τις κινήσεις που έπρεπε να γίνουν σε περίπτωση ενός Grexit. Όταν λέμε ότι διαφωνείτε ότι πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο εθνικό. Μισό λεπτό, κύριε Γεωργιάδη. Διαφωνείτε ότι οφείλουμε να έχουμε ανά πάσα στιγμή έτοιμο στα συρτάρια μας ένα εθνικό σχέδιο αντιμετώπισης μιας τέτοιας κατάστασης? Φαντάζομαι ότι στα συρτάρια μας πρέπει να έχουμε σχέδιο ακόμη και για την εμφάνιση εξωγήινων. Σχέδια πρέπει να έχουμε για τα πάντα, κύριε. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, πού διαφωνείτε? Τι διαφωνείτε στις λεπτομέρειες διαφωνείτε του σχεδίου? Δεν έχουμε να κάνουμε με το σχέδιο για τα πάντα. Εδώ έχουμε να κάνουμε με την κυβέρνηση Τσίπρα του πρώτου εξαμήνου του 2015, που μεθόδευσε και που οδήγησε τη χώρα στα capital controls και σε ένα βήμα από τον Grexit. Η κυβέρνηση Τσίπρα το έκανε. Άρα δεν έγινε και τώρα την βγήκατε να ζητήσετε Εξεταστική Επιτροπή για τα capital controls που μπήκανε πριν από ένα χρόνο? Την Εξεταστική την έχουμε ζητήσει εδώ και 6 μήνες. Απλώς, μέχρι σήμερα, ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Βούτσης, κατά παράβαση του κανονισμού, δεν έχει φέρει τη σχετική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για συζήτηση. Μάλιστα. Πιστεύουμε ότι ιδιαίτερα μετά τις θεσμικές αποκαλύψεις του κυρίου Γκαλμπρέιθ,
και ο κύριος Βούτσης θα πράξει το καθήκον του και σύντομα στη Βουλή θα συζητήσουμε την πρόταση για τη σύσταση εξεταστικής των πραγμάτων Επιτροπής από τη Νέα Δημοκρατία. Σε κάθε περίπτωση, κυρία Τσαπανίδου, ο ελληνικός λαός δικαιούται να γνωρίζει το τι ακριβώς έγινε. Ο ελληνικός λαός δικαιούται να γνωρίζει ποιοι είναι οι υπεύθυνοι για την καταστροφή του. Θέλω να σας ρωτήσω αν νομίζετε ότι μπορεί να πηγαίνουμε σύντομα σε εκλογές. Γιατί το παρελθόν μας έχει δείξει ότι κάθε φορά που πιάνει μια κυβέρνηση εκλογικό νόμο στα χέρια της και τον αλλάζει, πλησιάζουν εκλογές. Πιστεύετε ότι μπορεί να οδηγηθούμε σε εκλογές, κύριε Γεωργιάδη? Προσωπικά πιστεύω ότι ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Καμένος είναι ειλικρινείς όταν λένε ότι θέλουν να εξαντλήσουν την τετραετία. Mm-hmm. Τους αρέσουν πάρα πολύ να έχουν την εξουσία και τα ωφελήματα που αυτή μπορεί να τους παρέχει. Όμως η πραγματικότητα, η οποία δυστυχώς είναι αδυσόπιτη για όλους μας, η ύφεση η οποία βαθαίνει, οι επιχειρήσεις που κλείνουν η μία πίσω από την άλλη, οι φόροι που έρχονται και θα έρθουν δυστυχώς βροχή πάνω στους Έλληνες, οι περικοπές που ήδη ξεκίνησαν παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις, το ΕΚΑΣ που κόπηκε, άκουσα το αμίμητο από την κυρία Βαγενά, ομολογώ δεν το έχω ξανακούσει αυτό από βουλευτή του Κοινοβουλίου, ότι πράγματι ψήφισε η ίδια, λέει, την κατάρρευση του ΕΚΑΣ, αλλά δεν κατάλαβε ότι αυτό θα γινόταν τόσο γρήγορα. Δεν ξέρω αν το διαβάσατε. Πρόκειται περί μιας απίστευτης δήλωσης. Βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου λέει: ψήφισα την κατάργηση του ΕΚΑΣ, αλλά δεν είχα καταλάβει ότι θα γίνει τόσο γρήγορα. Εδώ ψηφίσαμε μνημόνια και δεν καταλαβαίναμε τι ψηφίζαμε, κύριε Γεωργιάδη. Έχουμε εκπαιδευτεί τα τελευταία χρόνια, σας θυμίζω, σε δηλώσεις απίστευτες και σε κινήσεις απίστευτες. Εγώ δεν έχω αρνηθεί ποτέ να εξηγήσω το τι ακριβώς ψήφισα. Κύριε Γεωργιάδη, θέλω να μείνω σε μια λέξη που μου έκανε εντύπωση. Δεν κανένα μέχρι σήμερα. Θέλω να μείνω σε μια από τις λέξεις που χρησιμοποιήσατε που μου έκανε εντύπωση. Όχι μόνο ως όρος, αλλά και κυρίως ως ουσία. Ποια είναι τα ωφελήματα της εξουσίας? Προσφορά δεν είναι η εξουσία. Θα ρωτήσετε τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Καμένο. Όχι, θα ρωτήσω όλο τον πολιτικό κόσμο, γιατί σφάζεστε για να πάρετε μια έδρα στη Βουλή, είτε υπουργική είτε κυβερνητική. Κυρία Τσαπανίδου, και αυτό είναι ωραίο να το κάνετε ένα ρεπορτάζ. Μπορείτε να βρείτε βίντεο από το Σταρ. Τι υπουργικό αυτοκίνητο είχα όταν ήμουν Υπουργός Υγείας. Καλά. Ένα Ford Mondeo με σπασμένη πόρτα που όταν έστριβε απότομα το αυτοκίνητο, άνοιγε η πόρτα και την κράταγα με το χέρι. Τώρα οι υπουργοί του κυρίου Τσίπρα που θα καταργούσαν, καταργούσαν τις λιμουζίνες και που κατηγορούσαν, αν θυμάστε, το Βενιζέλο για μία μπεμβέτα, θυμάστε αυτά? Έχετε δει καθόλου τώρα τα υπουργικά αυτοκίνητα του Τσίπρα και του Καμένου? Τα έχετε δει, κυρία Τσαπανίδου? Αγοράσαν και τα αυτοκίνητα του Τσίπρου και του Καμένου, τα πρωθυπουργικά και τα υπουργικά, είναι όσο 100.000 ΕΚΑΣ. Αγοράσανε καινούργια. Βεβαίως καινούργια αγοράσανε. Λοιπόν, αφήστε τώρα με τους δίθεν αριστερούς. Με τους δίθεν πολιτικούς απατεώνες, οι οποίοι θα καταργούσαν τα ωφελήματα της εξουσίας. Ξέρετε, κυρία Τσαπανίδου, το πιο καταπληκτικό ποια αυτής είναι της εποχής. Ποια είναι τα ωφελήματα της εξουσίας, με συγχωρείτε. Θα σου πω ποια είναι. Ο κύριος Τσίπρας έδωσε μία συνέντευξη πριν τον Ιανουάριο του 2015 σε ένα δημοσιογράφο της Αυγής και του είπε ότι θα καταργήσει τους μετακλητούς υπαλλήλους. Αυτόν τον δημοσιογράφο στον οποίο έδωσε αυτή τη συνέντευξη, τον διόρισε μετακλητό στο Μέγαρο Μαξίμου. Τον ίδιο. Η μετακλητή είναι το τα ωφελήματα τη εξουσία, είναι η μετακλητή. Όταν έχουν διορίσει. Εμένα το μυαλό μου αλλού πηγαίνει. Αλλά επειδή απλώ πηγαίνει το μυαλό μου, θα το συγκρατήσω, θα του βάλω ένα χαλινάρι. Όταν έχουν διορίσει, κυρία Τσαπανίδου, έω και τον Καρανίκα, όταν έχουν διορίσει του κουνιάδου του, του ξαδέρφου του και του μπατζανάκιδε του και αυξάνουν του φόρου των ανθρώπων, αυξάνουν το ΦΠΑ, κόβουν το ΕΚΑΣ για να πληρώνουμε τον Καρανίκα, όχι, κυρία Τσαπανίδου, πάει πολύ. Κάτι τελευταίο, κύριε Γεωργιάδη, επειδή είναι στο Λονδίνο, δεν είναι τώρα ο κύριος Μητσοτάκης. Μάλιστα. Τι, όταν θα έρθετε στην εξουσία εσείς, αυτά τα πράγματα έρχονται, αλλάζουν, έρχεται ο ένας, φεύγει ο άλλος κλπ. Τι έχετε πει στους επενδυτές, στα πολιτικά συστήματα έξω της Ευρώπης, ότι εσείς θα εφαρμόσετε σε αυτή τη χώρα από τη στιγμή, να ολοκληρώσω, που έχετε δεσμευτεί από το 2010 μέχρι σήμερα με τρία τουλάχιστον μνημόνια ότι θα πράξετε συγκεκριμένα πράγματα? Τι μπορείτε να αλλάξετε πάνω σε αυτό? Το μνημόνιο δηλαδή δεν είναι συγκεκριμένα πράγματα. Πιο συγκεκριμένα, πεθαίνουν άνθρωποι, για σας το πω απλά. Όχι, δεν είναι. Το πρώτο μνημόνιο του Γιώργου Παπανδρέου, τη δημοσιονομική προσαρμογή την έκανε κατά 56% από φόρους και 44% από μεταρρυθμίσεις. Το μνημόνιο του Αντώνη Σαμαρά, το δεύτερο, έκανε τη δημοσιονομική προσαρμογή κατά 72% από μεταρρυθμίσεις και κατά 27% από φόρους. Το μνημόνιο του Τσίπρα έχει κάνει 92% τη δημοσιονομική προσαρμογή από φόρους και 8% από μεταρρυθμίσεις. Δεν θα σας απαντήσω σε αυτό, γιατί δεν έχω πρόσφυρα νούμερα εγώ. Αλλά η πράξη λέει ότι κάθε φορά οι μεταρρυθμίσεις δεν βγαίνουν σε έξτρα χρήμα στην τσέπη των... Ακούστε με λίγο. Όσο και αν επιμένετε, το 13% ΦΠΑ στην εστίαση που έκανε η κυβέρνηση Σαμαρά δεν είναι το ίδιο με το 24% ΦΠΑ στην εστίαση που έκανε ο Τσίπρας. Όχι, αλλά θυμίζω ότι το 2009, πριν ξεκινήσει τα μνημόνια,
λοιπόν, ήμασταν σε ΦΠΑ 19%, σωστά. Ακούστε με λίγο, όσο και να επιμένετε, το μείον 30% εισφορά αλληλεγγύης που ψήφισε ο Σαμαράς και η κυβέρνησή του δεν είναι το ίδιο με το συν 30% που ψήφισε ο Τσίπρας. Άρα λοιπόν, όσο εσείς τι θα κάνετε σε περίπτωση που εκλεγείτε. Το μείον 9% στη φορολογία των επιχειρήσεων που πήγε 25% δεν είναι το ίδιο με το συν 4% του Τσίπρα που πήγε 29%. Όσο και να επιμένετε, το 50% προκαταβολή του φόρου για τις επιχειρήσεις δεν είναι το ίδιο με το 100% που ψήφισε ο Τσίπρας. Δεν είμαστε ίδιοι, κυρία Τσαπανίδου. Πάρτε το είδηση. Δεν είμαστε ίδιοι. Δεν έχουμε καμία σχέση με αυτούς τους πολιτικούς απατεώνες. Εννοείται ότι θα εκλεγείτε, αν εκλεγείτε, και θα κάνετε τη ζωή μας καλύτερη. Θα δηλαδή θα κατεβάσετε τους δείκτες, θα μειώσετε ΦΠΑ, θα μας πάτε στα προηγούμενα χρόνια. Θα δώσουμε την περηφάνεια πίσω στον Έλληνα. Αυτοί οι άνθρωποι πήραν την ψήφο των Ελλήνων δίθεν ως αντιμνημονιακοί. Μάλιστα. Και έχουν γίνει μεγαλύτεροι λακέδες της Τρόικας. Ξέρετε τι μου είπαν σε Ευρωπαίους πριν από 20 μέρες. Τι έχετε, μου λέει, με τον Τσίπρα. Ένα του ζητάμε, δύο μας δίνει. Και αυτοί πήραν την ψήφο των πολιτών των αντιμνημονιακών. Λέγαμε από την πρώτη στιγμή όχι στην κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στο Αιγαίο και το έδωσε ο Τσίπρας ένα μήνα με τον καμένο. Και πάει ο άλλος και κλαίει στη Σύρο και λέει ότι είναι αντισυνταγματικό αυτό που ψήφισε. Κύριε Γεωργιάδη. Τα ξεχάσατε, κυρία Τσαπανίδου. Όχι. Όλα όσα, ακούστε με λίγο, όλα όσα οι προηγούμενες κυβερνήσεις συρνούνται στην Τρόικα, όλα τα υπέγραψε ο Τσίπρας και ο καμένος. Και είχαν το θράσμα να μας λένε εμάς τα τέσσερα. Εγώ δεν θα γίνω χιδαίος να πω πώς είναι στημένοι αυτοί. Θα αφήσω μόνο να σας πω κάτι. Ντρέπομαι που όλα όσα στο, για τα οποία αντισταθήκαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις στην Τρόικα, τα υπέγραψε όλα ο Τσίπρας και ο Καμένος. Κύριε Γεωργιάδη, δεν έχω χρόνο και πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Ευχαριστώ πολύ. Αλλά κάτι τελευταίο μόνο. Έχετε γίνει αντιμνημονιακός ή μου φαίνεται. Φυσικά και δεν είμαι αντιμνημονιακός. Ποτέ δεν ήμουνα. Όλα όμως στη ζωή χρειάζονται μέτρο. Η κατάρρευση του ΦΠΑ του μειωμένου στο Αιγαίο, κυρία Τσαπανίδου, είναι ένα έγκλημα. Ξέρετε γιατί. Γιατί αυτό δεν τα προσφέρει στους νησιώτες. Αυτό ήταν το αντιστάθμισμα για το μεταφορικό ισοδύναμο. Μάλιστα. Που δεν μπορούμε να το εξασφαλίσουμε. Και έτσι καταδικάζουμε την οικονομία των νησιών στο βάραθρο. Εγώ, κυρία Τσαπανίδου, όταν μου το ζήτησε η Τρόικα για πρώτη φορά ως υφυπουργό της κυβέρνησης Παπαδήμου το 2011, τους είπα ότι όταν επιμείνουν θα παραιτηθώ. Και δεν μου το ξαναζητήσανε. Στον Καμένο το ζητήσανε, το υπέγραψε και γυρνάει τα νησιά και κλαίει. Το βρίσκεται λογικό αυτό, κυρία Τσαπανίδου. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας. Δεν είμαστε ίδιοι, αυτό να θυμάστε. Κύριε Γεωργιάδη, ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας. Να είστε καλά.